είναι η ΑΕΚ λοιπόν του Ντούσαν Μπάγεβιτς που ξεκινάει τον αγώνα με τον Μίνου, τον Βασιλόπουλο, τον Καραγιάννη, τον Μανολά, τον Κλόπα, τον Παπαϊωάν, τον Αλεξανδρή, τον Σαβεύσκη, τον Δημητριάδη, τον Πατίστα και τον Σαβίδη. Και είναι και ο Ολυμπιακός αριστερά στις οθόνες μας του Όλεκ Μπλακίν που ξεκινάει με τους Ταλικριάδη, Παχατουρίδη, Καραταΐδη, Βλάχο, Νετίδη, Τσαλουκίδη, Λιτοφτσέγκο. Παίζει τελικά ο Γενάντη Λιτοφτσέγκο. Σκεφτόταν όλη τη βδομάδα ο Μπλακίν να μην τον ξεκινήσει. Τσιαντάκης, Σάβιτσεφ, Σαβίδης και ο Βαΐτσης το νέο πρόσωπο στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι πρώτου Αθηναίου διαιτητή Σωτήρη Βοριά και είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας δεν είναι γεμάτο. Είναι βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Συνέχεια χιονίζει από το πρωί σήμερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ενώ και τώρα πέφτει ένα ψηλό χιόνι. Ευτυχώς όμως ο αγωνιστικός χώρος είναι καθαρός από χιόνι, είναι όμως βαρύς, είναι βρεγμένο. Είναι ο Σάβιτσεφ που θα μαρκαριστεί δυνατά από τον Καραγιάννη και είναι ο Μανολάς που θα βγάλει την προσθενή παλιά για τον Αλέκο Αλεξανδρή. Παχατουρίδης προσπαθεί να μαρκάρει τον Αλεξανδρή και Τσιαντάκης και το πλάγιο μετά την κόντρα που έγινε ανάμεσα στους δύο παίκτες δίδεται στον Ολυμπιακό. Νίκος Τσιαντάκης, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού τον τελευταίο καιρό. Και ένα μεγάλο ατού βέβαια της εθνικής μας ομάδας, από τα καλύτερα εργαλεία στα χέρια του Αντώνη Γεωργιάδη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λιτοφτσέγκο το φάουλ, πήρε την κεφαλιά ο Βασιλόπουλος πιο μακριά από το Μανολά. Πήρε την κεφαλιά ο Αλεξανδρής. Τελικά θα κόψει ο Βασιλόπουλος. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι από τον Ολυμπιακό λείπουν τρεις βασικοί παίχτες. Λείπει το μεγάλο του επιθετικού ατού, ο Όλεκ Προτάσοφ. Λείπει ο Βασίλης Καραπιάλης και ο Μινάς Χατζίδης. Από την άλλη πλευρά, την τελευταία στιγμή ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός δεκαεξάδος τον τραυματισμένο Σαμπανάτζοβιτς. Σιαντάκης πίσω την μπάλα στον Ταλικριάδη. Ταλικριάδης που στο ντέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου την περασμένη Κυριακή υποχρεώθηκε από έναν τραυματισμό να αφήσει την θέση του στο νεαρό Κοψαχίλη που δεν τα πήγε και άσχημα. Ήταν η προβολή του Βαΐτσι. Μπατίστα. Είναι ο Νεντίδης που ελέγχει την μπάλα. Όχι καλά όμως. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν βγήκε η μπάλα καθ' υπόδειξη του επόπτη. Και τώρα έχουμε πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Είναι το τρίτο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Σταδιο Νίκος Γκούμας της Νέας Φιλαδέλφειας. Ισόπαλοι 0-0. Είναι ο Βασιλόπουλος που εκτελεί το πλάγιο για τον Μπατίστα. Νέο πλάγιο. Δυνατά στο παιχνίδι μπήκαν και οι δύο ομάδες. Και είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος πάλι που θα εκτελέσει το πλάγιο. Σαβίδης, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κερδίζει την μπάλα ο Νεντίδης. Τσαλουχίδης στο χώρο του κέντρου. Χάνει την μπάλα από τον Σαβεύσκη. Κερδίζει φάουλο Κλόπας. Σαβεύσκη θα πάρει εδώ χώρο για την εκτέλεση του φάουλ. Πάει κοντά και ο Μανολάς. Τελικά είναι ο Σαβεύσκη. Δεν μπόρεσε να βρει τον Δημητριάδη. Δυνατά από τον Σάβιτσεφ και φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στο χώρο της έντρας. Εκτελεστής θα είναι ο Γιώτης Τσαλουχίδης.
Παίρνει την κεφαλιά ο Βαΐτσης από τον Καραγιάννη. Τρέχει ο Ηλίας Σαββίδης κοντά το Παπαϊωάννου. Ζητάνε πλάγιο οι παίκτες της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Σαββίδης μαρκάρει τελευταία στιγμή πρώτου το τσέντρο. Υπάρχουν συνεχόμενες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για τρεις υποδείξεις πλαγίων out του επόπτη του κυρίου Βελιώδη. Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι με τον Μάνολα. Το άνοιγμα για τον Βασιλόπουλο, τρέχει κοντά το Βαΐτσης. Τεχνή παλιά από τον Βασιλόπουλο και κερδίζει φάουλο ο Δημητριάδης. Έχουν συμπληρωθεί τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Εκτελέστηκε γρήγορα πλασαριστά το φάουλ. Ο Κλόπας βγάζει τη σέντρα, ο Μπατίστας μέσα στην περιοχή. Τελικά από το μαρκάρισμα του Βλάχου απομακρύνει ο Καραταΐδης. Ελέγχει εδώ Νεντίδης. Δέχεται την πίεση του Σαββίδη. Κόβει ο Μανολάς. Μανολάς πάντα με την μπάλα. Τελικά τη λύση τη δίνει ο Παχατουρίδης, που διώχνοντας δυνατά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου παραχωρεί πλάγιο στους γηπεδούχους. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο στάδιο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός μετά από θαυμάσια εμφάνιση είχε κερδίσει την ΑΕΚ με 4-2. Ξεκίνησε πολύ άσχημα το πρωτάθλημα η πρωταθλήτρια χειμώνα ΑΕΚ. Μετά όμως συνήρθε και κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον πρώτο γύρο με 3 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Νεντίδης και Σαββίδης μονομαχούν κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πάει κοντά και ο Τσαλουχίδης και παραχωρεί πλάγιο. Γιώργος Σαββίδης στο πλάγιο για τον Κλόπα. Κερδίζει ο Σαββίδης, ο Ηλίας Σαββίδης του Ολυμπιακού. Η παρέμβαση του Βασιλόπουλου και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι που παρά την παγωνιά, το χιόνι, τον παγωμένο βοριά, έχει την θέρμη και όλα τα στοιχεία που κλασικά έχουν τα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βασιλόπουλος που περνάει, βγάζει και τη σέντρα. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Δημητριάδης, πηδάει με τον Ταλικριάδη, μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε εδώ, τον Ηλία Ταλικριάδη. Να βλέπουμε τη φάση, τη διεκδίκηση της μπάλας από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και τον Βασίλη Δημητριάδη. Μανολάς, Βασιλόπουλος, Παπαϊωάννου στο χώρο του κέντρου. Κερδίζει φάουλο Κλόπας από τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Αλεξανδρής. Νέο φάουλ από τον Σαββίδη. Είναι ο Παπαϊωάννου που εκτελεί αμέσως το φάουλ δυνατά για τον Σαββεύσκη. Δεν προλαβαίνει ο Σκοπιανός μέσος της ΑΕΚ. Είναι ο Λιτοφτσέγκο που εκτελεί το πλάγιο. Είναι ο Τόνι Σαββεύσκη που χάνει την μπάλα από την προβολή του Βαΐτσι. Κερδίζει ο Κλόπας. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Λιτοφτσέγκο. Καραγιάννης και Αλεξάνδρης. Καραγιάννης κλείνεται ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Το μαρκάρισμα του Σαββίδη και φάουλ για την άλλη.
εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ. Είναι ο Μπατίστα με τα κούνα και προσπαθεί να βρει τον Κλόπα. Κάτι αντιγραφή της φάσης με το οποίο πέτυχε ο Φρανκ Λόπας αυτό το υπέροχο γκολ της ΑΕΚ κατά του ΠΑΟΚ το προπερασμένο Σάββατο εδώ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Καραγιάννης καταφέρνει να βγάλει την παλιά παρά την προβολή του Βαΐτσι. Είναι ο Αλεξανδρής που αποφεύγει με ωραίο τρόπο τον Τσιαντάκη. Δεν είναι καλή σέντρα του όμως. Εύκολα τα πράγματα για τον Ηλία Ταλικριάδη. Τερματοφύλακας εδώ του Ολυμπιακού κάνει το βολέ. Περνάει η μπάλα από τον Σάβιτσεφ και τον Βασιλόπουλο. Δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού και που πάει η μπάλα. Υπάρχει μόνο ο Παύλος Παπαϊωάννου που τροφοδοτεί τον Στέλιο Μανολά. Να και ήλιος, χιόνι και ήλιος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και 0-0. Δεν υπάρχει σκορ ενώ έχουν συμπληρωθεί 11 λεπτά παιχνιδιού. Μανολάς και Μπατίστα. Συνέχεια κοντά στον Μπατίστα ο Μιχάλης Βλάχος. Κερδίζει την μπάλα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Κόβει ο Βασιλόπουλος. Σαββίδης και Μπατίστα. Και το πλάγιο καθ' υπόδειξη του κυρίου Βοριά είναι για τον Ολυμπιακό. Θέλεσε και γρήγορα το πλάγιο από τον Βλάχο. Βαΐτσης και Καραγιάννης και φάουλ. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ξαναείδαμε τη φάση. Το αντικαμικό μαρκάρισμα πάνω στον Βαΐτση. Παίρνει πολλά μέτρα φορά ο Γεννάντη Λιτοφτσέγκο. Προσπαθεί απευθείας, τελικά διώχνει ο Βασιλόπουλος, Τσιαντάκης. Ο Τσιαντάκης που θα βγάλει τη σέντρα, είναι η κεφαλιά του Βαΐτσου, όμως ήδη έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Τσαλουχίδης. Μανολάς πίσω την μπάλα στον Μίνου. Βασιλόπουλος προσθένει παλιά για τον Δημητριάδη. Κοντά του ο Καραταΐδης. Φεύγει μπροστά ο Κλόπας. Βγάζει τη σέντρα ο Κλόπας. Μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Μοιρασμένο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Χωρίς τη μεγάλη φάση. Επιφυλακτικές στην άμυνά τους και οι δύο μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει σηκώσει το σημαίνει το επόπτης ο κύριος Λιάτσος και πράγματι σταματάει την επίθεση του Ολυμπιακού ο κύριος Βοριάς. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Ηλίας Σαββίδης. Βάει ο Σκαραγιάννης στη βαθιά παλιά για το χώρο που κινείται ο Δημητριάδης που βγάζει την παλιά για τον είναι μόνος τον Ντανιέλ Μπατίστα. Είναι μόνος τον Ντανιέλ Μπατίστα και χάνει μια μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Έκανε τη σέντρα, ξαναβλέπουμε τη φάση. Δημητριάδης, πολύ ωραία παλιά. Στο σημείο του πέναλτι, μόνος αγκαλιά με τον γκολ ο Ντανιέλ Μπατίστα. Αλλά το πλασάρισμά του δεν είναι καλό. Η μπάλα φεύγει out. Όλα αυτά έγιναν στο 13ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ περίλυπος σε δεύτερο πλάνο ο Ντανιέλ Μπατίστα. Η κεφαλιά από τον Καραγιάννη. Είναι ο Δημητριάδης. Μαρκάρεται από τον Καραταΐδη. Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Βοριάς. Βασιλόπουλος κοντά του Σάβιτσεφ. Προβολή του Σάβιτσεφ και φάουλ για την ΑΕΚ. Το φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ.
Εκτελέστηκε από τον Βασιλόπουλο, κεφαλιά από τον Μπατίστα. Το σούτ από τον Αλεξάνδρη. Όμως έχει διακόψει ήδη τη φάση ο κύριος Βοριάς. Έχει δώσει χέρι σε βάρος του Ντανιέλ Μπατίστα. Να ξαναδούμε τη φάση. Ποια παράβαση πέδειξε, ή μάλλον είναι το τελικό σου του Αλεξανδρή. Έχει ήδη διακοπεί η φάση. Στην προηγούμενη φάση ο Ντανιέλ Μπατίστα στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα. Έκανε χέρι, κοντρολάρισε την μπάλα με το χέρι. Κάτι που ανάγκασε τον κύριο Βοριά να σταματήσει την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ηλίας Ταλικριάδης εδώ. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ του. Όλο και πιο πυκνό γίνεται το χιόνι. Offside υποδείχθηκε. Παπαϊωάννου. Αλεξανδρής. Κερδίζει την μπάλα ο Σαββίδης, που πάει θαυμάσια μέχρι στιγμής ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Βαΐτσης και Μανολάς. Κοντρολάρει την μπάλα ο Μανολάς. Βγάζει την παλιά για τον Σαββίδη. Δεν μπορούσε να κοντρολάρει σωστά την μπάλα ο Σαββίδης. Και τελικά τη λύση τη δίνει και πάλι ο Μανολάς. Βγαίνει σέντρα από την περιοχή της ΣΑΕΚ. Υποδεικνύεται σε θέση offside ο Σάβιτσεφ. Εδώ επόπτης και ο νοσκεπής και αυτός. Συνθήκες βρετανικού γηπέδου σήμερα στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μανολάς. Την παλιά του Καραγιάννη για τον Δημητριάδη. Κλόπας. Κλόπας το άνοιγμα για τον ξεμαρκάρι στο Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος που βγάζει την σέντρα. Είναι ο Δημητριάδης που πέφτει στο έδαφος. Και είναι ο Τσιαντάκης. Καραγιάννης. Τσιαντάκης. Σκληρές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Είναι ο Αλεξανδρής που προσπαθεί να αποφύγει τον Μπαχατουρίδη. Κερδίζει ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Εδώ ο Θόδωρος Μπαχατουρίδης βγάζει τη βαθιά παλιά για τον Βαΐτσι. Σάβιτσεφ. Λιτοφτσέγκο. Λιτοφτσέγκο. Σαβεύσκι και Κλόπας. Κλόπας στο χώρο του κέντρου. Στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕΚ πολύ δυνατή. Προσθενή παλιά του Κλόπα για τον Δημητριάδη. Ελέγχει εδώ Τσιαντάκης και αφήνει για τον τερματοφύλακά του τον Ηλία Ταλικριάδη. Δέκατο όγδοο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Μανολάς. Καραγιάννης. Σαβεύσκι. Έκοψε ο Σαββίδης. Ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης του Ολυμπιακού. Βασιλόπουλος. Κερδίζει την μπάλα ο Τσαλουχίδης, όμως αντικανονικά, όπως υποδεικνύει ο κύριος Βοριάς. Έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Μανολάς για τον Μπατίστα. Κοντά στον Μπατίστα πάντα ο Μιχάλης Βλάχος. Κρατάει πολύ καλά μέχρι στιγμής ο Μιχάλης Βλάχος τον πολύ επικίνδυνο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Δεύτερη προσπάθεια. Έχει διακοπεί η φάση, έχει δοθεί φάουλ στην ΑΕΚ. Αλεξανδρής. Είναι η σέντρα από τον Βασιλόπουλο. Είναι η παρέμβαση του Μπαχατουρίδη και είναι το κόρνερ για τη ΑΕΚ. Πυκνό χιόνι λοιπόν, που δεν δυσχεραίνει βέβαια μόνο τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δυσχεραίνει και την τηλεοπτική κάλυψη. Και είναι ο Γιώργος Σαββίδης που εκτελεί το κόρνερ. Είναι η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, είναι out.
Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη την εκτέλεση του corner από τον Γιώργο Σαββίδη. Πήδηξε ψηλά ο Αλεξανδρής, αλλά δεν έπιασε σωστά την μπάλα. Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε κάποιο λάθος του Καλικριάδη. Δεν βγήκε έγκαιρα. Αλλά ευτυχώς για αυτόν και την ομάδα του ο Αλεξανδρής δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά. Καραγιάννης. Σιαντάκης η παρέμβαση. Σαβεύσκι. Και νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, συναντώνται και αναμετρώνται οι δύο καλύτεροι ίσως πλάγιοι μέση του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Νίκος Τσιαντάκης και ο Τόνι Σαβεύσκι. Και πράγματι είναι εντυπωσιακές οι μονομαχίες τους μέχρι στιγμής. 21ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Και Μανολάς με την μπάλα για τον Σαββίδη. Σαββίδης σε μια επέλαση. Δημητριάδης προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Μπατίστα. Έκοψε ο Παχατουρίδης. Καραγιάννης τώρα άνετα με την μπάλα γυρίζει στον Μίνι. Αυτός με το πόδι, το αριστερό πόδι στον Μανολά. Βασιλόπουλος και Μανολάς πάλι. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Παπαϊωάννου. Επιμένει ο Γιώργος Σαββίδης. Κερδίζει την μπάλα ο Σάβιτσεφ και έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αυτό βέβαια που πρέπει να επισημάνουμε και να το δούμε αν θα επαληθευτεί στη συνέχεια. Πάντως μέχρι στιγμής δεν το επαληθεύουν. Είναι ότι ο Λιτοφτσέκο και ο Σάβιτσεφ, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι να έχουν καλή απόδοση σήμερα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι δείχνουν τίποτα το ιδιαίτερο. Και αυτό το λέμε αν κρίνουμε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο μεγαλύτερο χρονικό μέρος του Σοβιετικού πρωταθλήματος είναι αυτές και ίσως και χειρότερες. Έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Εκτελεστής ο Γιώργος Σαββίδης. Γιώργος Σαββίδης λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ για την ΑΕΚ. Φαλτσαριστά η μπάλα, με γροθιές διώχνει ο Ταλικριάδης. Νεντίδης κοντά το Σαββίδης, για καλό και για κακό διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι το πλάγιο για την ΑΕΚ που θα το εκτελέσει ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής που βγάζει αμέσως, βιάστηκε όμως να βγάλει τη σέντρα. Έπιασε την κεφαλιά ο Σάβιτσεφ. Μανολάς Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου που έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του, τον εκμεταλλεύεται. Τώρα τρέχει να τον κόψει ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Είναι ο Σαβεύσκι. Και είναι η κόντρα του Σαβεύσκι με τον Πάχα Τουρίδη. Και είναι φάουλ που δίδεται στην ΑΕΚ. Το έδαφος ο Τόνι Σαβεύσκι. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ η κόντρα, ή μάλλον όχι, εδώ ακριβώς είναι. Εδώ ακριβώς η κόντρα ανάμεσα από τους δύο παίκτες. Πάω λοιπόν για την ΑΕΚ και είναι ο Σαβεύσκι. Φατσαριστά η μπάλα, Δημητριάδης κεφαλιά. Μπάλα αντί να πάει στο τέρμα του Ταλικριάδη έφυγε προς τα έξω μετά την κεφαλιά του Δημητριάδη. Και είναι ο Μανολάς. Και είναι ο Παπαϊωάννου. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Σαββίδης η παλιά του για τον Αλεξάνδρο. Στρώνει την μπάλα στον Βάιο Καραγιάννη που είναι χωρίς αντίπαλο. Μετιά παλιά για τον Αλεξάνδρο. Η κεφαλιά περνάει την μπάλα στον Δημητριάδη.
η παρέμβαση του Παχατουρίδη και πλάγιο για την ΑΕΚ. 25ο λεπτό. 0-0. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας του δεύτερου γύρου. Σιαντάκης κερδίζει τη μονομαχία με τον Σαβέφσκι. Καραγιάννης απλώς παρακολουθεί την μπάλα που χτύπησε προηγουμένως τον Σάβιτσεκ. Και Μανολάς τώρα. Αλεξανδρή στο χώρο του κέντρου. Το μαρκάρισμα του Σαβίδη είναι αντικανονικό. Διαμαρτύρεται για την απόφαση του κύριου Μόρια. Τελέστηκε πλασαριστά το φάουλ από τον Παπαϊάννη. Σέντρα τον Σαβέφσκι. Έκοψε ο Βλάχος. Ο Βλάχος που παίζει πολύ καλά μέχρι στιγμή στον Μπατίστα. Τσιαντάκης, ωραία προσπάθεια πρώτου Αλεξανδρού. Τροφοδοτεί με ωραίο τρόπο και τον Σαβίδη. Τσιαντάκης και Σαβέφσκι. Η σέντρα από τον Τσιαντάκη, Βασιλόπουλος. Έχει δώσει πλάγιο. Ο επόπτης, τον είδαμε, δίνει πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Και είναι ο Μανολάς με τον Βασιλόπουλο. Σαβέφσκι. Καραγιάννης. Δεν περνάει η παλιά του για τον Αλεξανδρή. Και ο Βάιος Καραγιάννης θα κληθεί να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Σιαντάκης κόβει πάλι πρώτο Σαβέφσκι. Καραγιάννη στο πλάγιο. Λιτοφτσέγκο κόβει ο Τσαλουχίδης. Εκτός από την μεγάλη ευκαιρία του Μπατίστα στο 13ο λεπτό, δεν υπάρχει άλλη μεγάλη φάση στο ντέρμπι μέχρι στιγμής. Ωραία προσπάθεια του Σιαντάκη. Και φάουλ που κάνει ο Καραγιάννης πάνω στον Σάβιτσερ. Βαθιά παλιά, την εκτέλεση του φάουλ από τον Λιτοφτσέγκο, κόβει ο Βασιλόπουλος. Φάουλ από τον Βασιλόπουλο πάνω στον Σαβίδη. Φάση το αντικανονικό μαρκάρισμα του Βασιλόπουλου. Σαβίδης με την περιοχή κόβει ο Καραγιάννης. Κερδίζει ο Τσιαντάκης. Για καλό και για κακό ο Καραγιάννης διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Παπαϊωάννου δεν πέρασε παλιά του. Έκοψε ο Καραταΐδης. Παπαϊωάννου Σαβίδης και Μανολάς. Πίσω η μπάλα στον Μίνου. Μανολάς. Βασιλόπουλος. Σαβέφσκι, λυσμένος πάντα από το Τσιαντάκη που τον κόβει και αυτή τη φορά. Κλόπας. Κλόπας, ωραία προσπάθεια. Κλόπας που περνάει, αποφεύγει και τον Τσιαντάκη. Βγάζει τη σέντρα. Περνάει μπάλα πάνω από τον Δημητριάδη. Έκοψε ο Νετίδης. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Σαβίδη και τον Μπατίστα εδώ. Κοντά το Τσαλουχίδης. Δημητριάδης μέσα στην περιοχή. Κερδίζει την μπάλα. Είναι ο Νετίδης, κάνει φάουλο. Ο Δημητριάδης σφυρίζεται από τον κύριο Μοριά. Ήταν αντικανονικό το μαρκάρισμα του Βασίλη Δημητριάδη. Έτσι παίρνει τέλος αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ η προσπάθεια του Δημητριάδη. Το βλέπουμε ένα σπρώχνει τον Εντίδη. Κάτι που το είδε αμέσως ο κύριος Βοριάς. Και σφύριξε την παράβαση. Καλυκριάζει τον βολέ. Κεφαλιά του Μανολά.
Χλόπας, Σαβεύσκι, Μπατίστα, Μανολάς και πάλι. Μπροστινή παλιά ψιλοκρεμαστή. Τσαλουχίζει την κεφαλιά. Επιμένουν οι ενωσίτες με τον Αλεξανδρή. Ωραία προσπάθεια του Κλόπα. Κλόπα στη σέντρα. Σαβίδης βγαίνει από πίσω. Αλλά τελικά θα διώξει ο Βλάχος. Σαβεύσκι στο πλάγιο. Σαβεύσκι στο πλάγιο, επιμένει η ΑΕΚ. Βλάχος προσπαθεί. Βγάζει τη σέντρα. Από την άλλη πλευρά βγήκε προς τα έξω όμως η μπάλα. Μετά το τακουνάκι του Δημητριάδη. Έβγαλε την παλιά όμως πίσω από το Σαβίδη, που έτρεχε προς το δεύτερο δοκάρι. Καραγιάννης. Σαβεύσκι. Σαβεύσκι και πάλι στο πλάγιο για τον Αλεξανδρή. Γίνεται η σέντρα. Αυτή τη φορά μπλοκάρει σταθερά ο Ταλικριάδης. Κερδίζει και φάουλ από το μαρκάρισμα του Δημητριάδη. Στην την μπάλα ο Ταλικριάδης στο σημείο που έγινε το φάουλ που τον έσπρωξε ο Βασίλης Δημητριάδης. Κεφαλιά από τον Σαβίδη. Εκεί που πάει η μπάλα δεν υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Φάουλ εκτός φάσης από τον Καραγιάννη πάνω στον Σάβιτσεφ. Και πλάγιο για την ΑΕΚ μετά την εκτέλεση του φάουλ αυτή από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Τσιαντάκης μαρκάρει αντικανονικά τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής βγάζει τη σέντρα. Σαβίδης. Νεντίδης τώρα απομακρύνει όπως όπως την μπάλα. Επαναφέρει ο Βασιλόπουλος και Μπατίστα τώρα. Σαβίδης. Δεν πέρασε η μπαλιά του για τον Δημητριάδη. Και πίσω η μπάλα από τον Σαβίδη. Παρακινδυνεμένη παλιά ομολογουμένως από τον Ηλία Σαβίδη στον τερματοφυλάκα του. Πάνω στον Σαβίδη μπάλα. Νεντίδης τώρα συνδυάζεται με τον Σαβίδη. Κόβει ο Βασιλόπουλος. Προσπάθησε να επαναφέρει ο Τσαλουχίδης. Σαβεύσκι προλαβαίνει αυτή τη φορά τους Γιαντάκη. Σαβεύσκι μπαλιά. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μπατίστα. Χάνει την μπάλα ο Βλάχος. Μπαίνει ο Μπατίστα, είναι μόνος μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Αντί να βγάλει όμως την μπάλα προς τα έξω στον Δημητριάδη, πήγε να κάνει ένα σούτ το οποίο αποκρούστηκε. Επιμένει και εδώ με τον Σαβίδη. Έχει μπροστά του τον Νεντίδη. Σαβίδης που βγάζει τη σέντρα. Μπλοκάρει σταθερά ο Ταλικριάδη. Ο Μπατίστα που μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται σε μοιραίο παίκτη της ΑΕΚ. Μετά την ευκαιρία που έχασε το 13. Δεν ενήργησε σωστά και στην αμέσως προηγούμενη φάση. Αντί να βγάλει την μπάλα προς τα έξω, προς τον Δημητριάδη, προτίμησε να κάνει σούτα από πολύ πλάγια, από δύσκολη θέση για σκοράρισμα. Παρέμβαση του Νεντίδη και πλάγιο για την ΑΕΚ. Γιώργος Σαβίδης. Πλάγιο. Μπατίστα και Βλάχος. Παίζεται λέει ο κύριος Βοριάς. Και κόρνερ από την παρέμβαση του Θόδωρου Παχατουρίδη. Και ο Αντώνης Μίνου που κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ζεσταίνεται. Γιώργος Σαβίδης την εκτέλεσε ενός ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Βγαίνει πολύ ωραία αλλά χάνει την μπάλα. Μπάλα στο δοκάρι, έχει σφυριχτεί όμως. Έχει διακοπεί η φάση. Έγινε βέβαια το σούτ από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Χτύπησε η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά ήδη έχει διακοπεί η φάση. Βλέπουμε εδώ τον Ταλικριάδη. Δεν πρέπει να είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Ξαναβλέπουμε τη φάση.
που ξεκίνησε από το κόρνερ αυτό του Σαββίδη. Πήδησε ο Ταλικριάδης πολύ ωραία. Έχασε την μπάλα για τη σπρώχτηκε από τον Μανολά. Ακολούθησε, έχει ήδη διακοπή η φάση. Ακολούθησε το σουτ χωρίς ουσία όμως από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το 0-0 διατηρείται. Ενώ έχουν κυλήσει 35 λεπτά αγώνα. Και θα εκτελεστεί από τον Μπαχατουρίδη το φάουλ. Και εδώ πάγκος του Ολυμπιακού. Και εδώ οι ενωσίτες. Όλοι με σκουφιά για να αντιμετωπίζουν το κρύο. Νίκος Τσιαντάκης στο πλάγιο. Ο Αλεξανδρής παραχωρεί νέο πλάγιο. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Λιτοφτσέγκο. Δεν ήταν καλή η απομάκρυνση μπάλας από τον Καραγιάννη. Εν πάση περιπτώσει ήταν τυχερή η ΑΕΚ με τον Αλεξανδρή. Έκοψε ο Παχατουρίδης. Καραγιάννη στο πλάγιο για τον Μανολά. Βασιλόπουλος. Μπατίστα. Κερδίζει φάουλ από τον Βλάχο. Λόπας προσπαθεί να περάσει. Έκοψε ο Παχατουρίδης, τροφοδοτεί με ωραίο τρόπο το Βάιτσι. Έκοψε ο Καραγιάννης. Έχει ήδη όμως φυρηχτεί φάουλ. Στο έδαφος ο Βάιος Καραγιάννης. Έχουμε λοιπόν μια μικροδιακοπή του παιχνιδιού για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Βάιο Καραγιάννη που τον βλέπουμε καθισμένο στο έδαφος. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι το φάουλ του Καραγιάννη πάνω στον Σάβιτσεφ. Και σε αυτή τη φάση χτύπησε ο αμυντικός της ΑΕΚ. Ηλίας Σαββίδης λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ, ψιλοκρεμαστά η μπάλα. Πήρε την κεφαλιά και να είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Ένα γκολ που προήλθε από ολέθριο λάθος θα λέγαμε του Αντώνη Μίνου. Θα ξαναδούμε τη φάση. Μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Ηλία Σαββίδη. Βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ πήδησε για κεφαλιά ο Μανολάς. Πήδησε και ο Τσαλουχίδης. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Μίνου που είχε βγει από την εστία του. Και ο Διώτης Τσαλουχίδης ανοίγει το σκορ στο 37ο λεπτό του παιχνιδιού. Να λοιπόν ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους μετά το θαυμάσιο αυτό γκολ του Διώτη Τσαλουχίδη που επαναλαμβάνουμε έπιασε σχεδόν στον ύπνο τον Αντώνη Μίνου. Πήδησε ο Γιώτης Τσαλουχίδης με τον Μανολά και βλέπουμε τους πανηγυρισμούς των οπαδών του Ολυμπιακού για την επιτυχία της ομάδας τους με τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Βαΐτσης, το μαρκάρισμα του Παπαϊωάννου και φάουλ για τον Ολυμπιακό. Που πριν δεχτεί το γκολ είχε δημιουργήσει 2-3 καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόστηκε ο νόμος της μπάλας που τηρείται πιστά εδώ και δεκαετίες, ο άγραφος νόμος που λέει ότι αν μια ομάδα δεν σημειώνει γκολ κάνει κλασικές ευκαιρίες, τότε δέχεται. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό
Είναι ο Λιτοφτσέκου εκτελεστής μπάλα στο τείχος. Είναι ο Νεντίδης απέναντι στον Σαβέφσκι. Βγάζει τη σέντρα ο Νεντίδης. Έχει βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Είχε πάρει φαλτσαριστή τροχιά. Υποδεικνύεται, βλέπουμε εδώ από τον επόπτη γραμμό. Βασιλόπουλος. Βαθιά παλιά για τον Δημητριάδη. Παρέμβαση του Καραταΐδη. Λάγιο για την ΑΕΚ που θα εκτελεστεί από τον Σαββίδη. Μπατίστα και Βλάχος. Μπατίστα βγάζει τη σέντρα. Ήδη όμως έχει βγει μπάλα out. Όπως υποδεικνύεται και από τον επόμενο. Παχατουρίδη στο ελεύθερο, κεφαλιά από τον Σαββίδη. Μπατίστα. Μανολάς τώρα. Ελέγχει ενώ τρέχει κοντά του ο Σάβιτσεφ. Σαββίδης αφήγει για τον Βασιλόπουλο. Προσφύγει μπαλιά για τον Μπατίστα. Η παρέμβαση του Παχατουρίδη. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Φύγει ο Μπατίστα την εκτέλεση του πλάγιου για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο στο πλάγιο. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού η μπάλα. Έδιωξε ο Τσαλουχίδης. Σαββίδης, Βασιλόπουλος πίσω στον Γιώργο Σαββίδη. Μανολάς. Κλόπας. Έχασε την μπάλα, έκοψε ο Βασιλόπουλος. Μανολάς. Λάθος του Μανολά. Εποφελείται ο Βάιτσης. Και βρίσκεται στο έδαφος πεσμένος. Τσαλουχίδης είναι. Είναι ο Σάβιτσε. Και εδώ πάγκος Σάικ. Περίλυπη όλοι. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι δεν εξελίσσεται ευνοϊκά για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και την ομάδα. Προσφέρονται λοιπόν οι πρώτες βοήθειες στον Τσαλουχίδη τελικά που είναι πεσμένος στο έδαφος. Ενώ τα πανηγύρια στην πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού δεν έχουν τέλος και με το δίκιο τους βέβαια. Οι φίλοι του Ολυμπιακού βλέπουν την αποδεκατισμένη ομάδα τους να προηγείται εδώ μέσα στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας με 1-0 με το θαυμάσιο αυτό γκολ του Γιώτη Τσαλουχίδη. Ζητάει την μπάλα ο κ. Βοριάς για να κάνει το ελεύθερο. Κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και το φάουλ από τον Σάβιτσεφ. Βασιλόπουλος για το Μανολά. Σαββίδης. Σαββίδης αποφεύγει με ωραίο τρόπο τον Εντίδη. Σαββίδης που έχει μπροστά τον Τζαλουχίδη. Κόβει προς στιγμήν ο διεθνής μέσος και αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού. Έχουμε πλάγιο, έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Την παρέμβαση του Τζαλουχίδη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Γιώργος Σαββίδης. Η κεφαλιά από τον Δημητριάδη και το 1-1. Η κεφαλιά από τον Βασίλη Δημητριάδη, ενός μεγάλου, ενός ικανού σκόρερ. Το βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει μετά από το φάουλ του Γιώργου Σαββίδη από δεξιά. Ο Βασίλης Δημητριάδης πρόλαβε την έξοδο του Ταλικριάδη και με κεφαλιά
έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Σαββίδης πήδησε δυνατά, πρόλαβε την έξοδο του Καλικριάδη ο Δημητριάδης και ισοφάρισε. Μπορούμε να πούμε ότι το ντέρμπι δεν μας πρόσφερε τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, αλλά τουλάχιστον μας πρόσφερε δύο πολύ ωραία γκολ. Και είναι τώρα το Αλικριάδης που θα κάνει το βολέ. Λιγότερο από δύο λεπτά για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Και Καραγιάννη στο πλάγιο. Απομακρύνει ο Σαββέστη. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Γεννάτε Λιζοφσέγκο. Εκτελεί το πλάγιο. Κόβει ο Σαββέστη. Τσαλουχίδης κόβει πρώτου κλόπα. Ελέγχει ο Βασιλόπουλος. Η παλιά του Βασιλόπουλου για το χώρο που κινείται ο Μπατίστα. Την παρέμβαση του Βλάχου. Μόνιμο φρουρού του Ντανιέλ Μπατίστα από την αρχή του παιχνίδι. Μπατίστα στο πλάγιο. Μπατίστα εδώ. Έχει μπροστά του τον Βλάχο. Και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον διαιτητή Σωτήρη Βοριά. ΑΕΚ Ολυμπιακός τα πρώτα 45 λεπτά. 1-1. Με γκολ στο 37ο λεπτό του Γιώτη Τσαλουχίδη και του Βασίλη Δημητριάδη στο 43ο λεπτό. Και τα δύο με κεφαλιές. Θα είμαστε κοντά σας για το δεύτερο ημιχρόνο. Δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ σέντρα. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1. Κλόπας για τον Καραγιάννη. Μανολάς για τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Δεν υπάρχει αλλαγή στις δύο ομάδες. Τόσο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς όσο και ο Λοντ Μπλαχίν παρέταξαν τις ομάδες τους στο δεύτερο ημίχρονο με τις ίδιες εντεκάδες. Τσαλουχίδης. Βαλιά για τον Εντίδη. Παρέμβαση του Μανολά. Και βαθιά μπαλιά για τον Αλεξανδρή. Το σφύριγμα του κύριου Βοριά. Φάουλ που εκτελέστηκε αμέσως. Σαββέφσκι. Για τον Παπαϊόνου. Αμέσως σέντρα τον Παπαϊόνου. Βλάχος κόβει ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στον Ντανιέλ Μπατίστα. Γεννάντι Λιτοφτσέγκο τώρα η παλιά του για τον Γιούρι Σάβιτσεφ. Κόβει ο Κλόπας. Μπατίστα λάθος παλιά. Τσιαντάκης πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ταλικριάδη. Το βολέ από τον Ταλικριάδη. Περνάει μπάλα πάνω από τον Εντίδη και τον Σαββίδη. Βασιλόπουλος πίσω στο Μανολά. Με μία αυτός κατευθείαν η μπάλα πάνω στον Τζαλουχίδη. Τσαλουχίδης ελέγχει. Η παρέμβαση του Κλόπ αντικανονική. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έχει σταματήσει το χιόνι. Έχει βγει και ήλιος. Δεν υπάρχουν πλέον οι εντελώς αντίξωες καιρικές συνθήκες που υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η κεφαλιά που γίνεται από τον Καραγιάννη, πέφτει στο έδαφος ο Μίνου και απομακρύνει την μπάλα ο Σαββέφσκι. Προστινή παλιά, ελέγχει ο Παχατουρίδης πριν την μπάλα φτάσει στον τερματοφύλακα του τον Ταλικριάδη. Το βολέ του goalkeeper του Ολυμπιακού δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Τζιαντάκη, Μανολάς.
Η μπάλα πάνω στο Διαντάκη. Διαντάκης δεν πέρασε η παλιά του, έκοψε ο Σαββίδης. Παπαϊωάννου κόβει ο Μανολάς. Κεφαλιά από τον Μπαχατουρίδη, πάει η μπάλα στο τζεμαρκάρι στο Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής πέφτει στο έδαφος, αφήνει την μπάλα για τον Κλόπα. Η παρέμβαση του Βλάχου και φάουλ. Φάουλ του Βλάχου πάνω στον Κλόπα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ είναι ο Κλόπας. Του γίνεται φάουλ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής αυτού του φάουλ. Κανονικά τα φάουλ της ΑΕΚ από εκεί τα χτυπάνε ο Σαββίδης και ο Μπατίστα. Πραγματικά οι δύο είναι κοντά στην μπάλα. Τέταρτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι ο Μπατίστα που παίρνει φόρη. Ο Σαββίδης, μπάλα στο τείχος. Αλεξανδρής. Καραγιάννης και Βλάχος. Και κόρνερ. Ενθουσιασμός από τους οπαδούς και των δύο ομάδων στην εξέδρα. Γιώργος Σαββίδης που θα εκτελέσει το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι Σαββίδης, ξαναγυρίζει την μπάλα ο Σαββίδης. Μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Κεφαλιά από τον Ηλία Σαββίδη. Προσθενή μπαλιά από τον Σάβιτσεφ που πάει μπάλα, δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Μαζεύει την μπάλα ο Μίνου. Μανολάς για τον ξεμαρκάρι στο Βασιλόπουλο. Προσθενή μπαλιά του Βασιλόπουλου για τον Δημητριάδη. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Κυριάκο Καραταΐδη. Και κάποιες παρατηρήσεις του κ. Βοριά στον διεθνή αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Βασιλόπουλος στείλει την μπάλα στο σημείο όπου έγινε το φάουλ για να το εκτελέσει. Ο Βασιλόπουλος λοιπόν φαλσαριστά η μπάλα, δεν περνάει, έκοψε ο Τσιαντάκης. Επαναφέρει ο Σαββίδης, Μπατίστα. Μπατίστα δεν περνάει η μπαλιά του για τον Αλεξανδρή, έκοψε ο Βλάχος. Βαΐτσης. Μπαλιά για τον Σάβιτσεφ και φάουλ. Τελέσει και γρήγορα από τον Σαββίδη το φάουλ. Είναι ξεμαρκάρι από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου που ψευδίζει το Ολυμπιακό στο Λιτοφτσέγκο. Βγάζει τη σέντρα, έκοψε ο Καραγιάννης. Λιτοφτσέγκο νέα σέντρα, κόβει ο Μανολάς. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Κεφαλιά από τον Παπαϊωάννου. Δημητριάδης, στην αντεπίθεση τώρα η ΑΕΚ. Καθυστερεί ο Δημητριάδης. Το άνοιγμα για τον Μπατίστα. Κοντά του πάντα ο Βλάχος. Κλόπας. Κλόπας που προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Συνδυάζεται με τον Δημητριάδη. Δεν τα καταφέρνει να συνδυαστεί. Τελικά η μπάλα στους παίχτες του Ολυμπιακού. Σάβιτσεφ αποφεύγει τον Καραγιάννη. Κάνει λάθος μπαλιά όμως. Και είναι τώρα ο Παπαϊάννου που ανοίγει στον ξεμαρκάριστο Σαββίδη. Η σέντρα του όμως δεν είναι καλή. Στέλνει την μπάλα κατευθείαν out. Έχουν συμπληρωθεί 7 λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο, 52ο του αγώνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, σταδιο Νίκος Γκούμας της Νέας Φιλαδέλφειας, 1-1. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της ΕΤ2 από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κεφαλιά του Βλάχου πρώτου Μπατίστα. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Γιώργος Σαββίδης. Κλόπας κερδίζει. Το μαρκάριο Νεντίδης. Αντικανονικά. Φάουλ για την ΑΕΚ.
Είναι ο Γιώργος Σαββίδης κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Έχει περάσει μπροστά και ο Μανολάς. Με στην περιοχή είναι ο Μπατίστα, ο Δημητριάδης και ο Αλεξανδρής από πλευρά ΣΑΕΚ. Σαββίδης λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ. Δεν μπορείς να πιάσει την κεφαλιά ο Αλεξανδρής. Κεφαλιά από τον Βαΐτσι. Σιαντάκης χάνει την μπάλα με στην περιοχή του Ολυμπιακού από τον Σαββίδη. Σαββίδης προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα και να πέρασε μπάλα από τον Δημητριάδη από την άλλη πλευρά, παράλληλα από την εστία του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά έτρεξε ο Αλεξανδρής. Δεν μπόρεσε όμως να προλάβει την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Έτσι χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Μια ευκαιρία που πρέπει να πούμε ότι προήλθε από την ωραία ενέργεια του Γιώργου Σαββίδη από δεξιά, αλλά και την έξυπνη ενέργεια του Βασίλη Δημητριάδη στο πρώτο δοκάρι. Όλα αυτά θα τα δούμε στο replay. Εδώ λοιπόν είναι ο Σαββίδης που κερδίζει την μπάλα από το Τιαντάκι, θα βγάλει τη σέντρα. Στο πρώτο δοκάρι ο Δημητριάδης καταφέρνει να περάσει την μπάλα, αλλά ο Αλεξανδρής δεν ήταν σε κατάλληλη θέση. Απλώς με ένα πλασεδάκι να την προωθήσει στα δίκτυα του Ολυμπιακού την μπάλα. Έτσι. Χάθηκε, πέρασε ανεκμετάλλευτη και αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Όλα αυτά έγιναν στο 8ο λεπτό της επανάληψης. Το 1-1 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό παραμένει. Κεφαλιά του Μανολά. Πρώτου Σάβιτσεφ. Ολυμπιακός με τον Εντίδη και τον Σάβιτσεφ διαμαρτύρονται για φάουλ οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Παίζεται λέει ο κ. Βοριάς. Και ο Τσαλουχίδης παραχωρεί πλάγιο προκειμένου να ανακόψει την επέλαση του Κύπριου μέσω της ΑΕΚ. Βασιλόπουλος για τον Δημητριάδη που έχει συνέχεια κοντά του τον Καραταΐδη. Μπατίστα βγάζει ξεμαρκάριστο τον Κλόπα. Σαβεύσκι μπροστά τον Τσιαντάκη. Ζητάνε φάουλ παίκτες της ΑΕΚ, παίζεται λέει ο κ. Βοριάς. Και Λιτοφτσέγκο τώρα βρίσκει ελεύθερο χώρο μπροστά του και τον εκμεταλλεύεται. Βγάζει και τη σέντρα για τον Βαΐτσι. Βασιλόπουλος κόβει πρώτου Σάβιτσα. Σαβεύσκι. Δεν περνάει η παλιά του, έκοψε ο Τσιαντάκης. Ευνοείται από την κόντρα μετά την προβολή του Καραγιάννη ο Τσιαντάκης. Σηκώνει το σημαίκι του επόπτης. Υπάρχει offside το οποίο δεν το δίνει ο κ. Βοριάς. Τώρα το δίνει. Τώρα βλέπουμε να σηκώνει το σημείο, το χέρι του στο σημείο που έγινε η παράβαση από τον Γιούρι Σάβιτσα. Λέει να στηθεί η μπάλα, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Λιτοφτσέγκο θα βγάλει τη σέντρα. Βέβαια στην κατάληξη τη φάση μας έδειξε καλυμμένο από αμυντικού ΣΑΕΚ το Σάβιτσεφ. Αλλά πολύ πριν ο επόπτης είχε σηκώσει το σημαίκι. Προστινή παλιά του Μπατίστα. Τσιαντάκης παραχωρεί πλάγι. Εκτελεστής του πλάγιου, αυτό για την ΑΕΚ είναι ο Παύλος Παπαϊωάννου. Περνάει μπάλα από τον Δημητριάδη και τον Καραταΐδη και καταλήγει out. Ο Χατουρίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο. Αλεξανδρής στο χώρο του κέντρου προσπαθεί με τα κουνάκι να βρει το Σαβεύσκι. Έκοψε ο Τσιαντάκης, κέρδισε όμως και πάλι ο Αλεξανδρής, τροφοδοτεί το Σαβεύσκι. Σαβεύσκι ρώτησε την μπάλα και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Όχι, έχουμε απλώς παρατηρήσεις από τον Παχατουρίδη, από τον διαιτητή, τον Θόδωρο Παχατουρίδη, και η κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν από τον διαιτητή κύριο Βοριά στον Παχατουρίδη. Πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σε ένα από τα πιο ήρεμα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Σαβεύσκι στο φάουλ. Ψιλοκρεμαστά η μπάλα, κεφαλιά του Μανολά. Έχει ήδη δοθεί
φάουλ. Έχει ακουστεί το σφύριγμα του κύριου Βοριά. Έχει δοθεί ήδη φάουλ σε βάρος του Μανόλα. Εδώ Δημητριάδης, τον είδαμε, ο σκόρερ του τέρματος της ΑΕΚ. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 58ο λεπτό του παιχνιδιού. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Καθυστερημένο σφύριγμα του κύριου Βοριά. Να δούμε σε ποιον έχει δώσει το φάουλ. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν όμως σίγουρα καθυστερημένο σφύριγμα. Έχει αφήσει να εξελιχθεί η φάση. Βέβαια σε γενικές γραμμές η διαιτησία του κύριου Βοριά κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα. Κεφαλιά από τον Βασιλόπουλο. Προσπάθησε να επαναφέρει ο Λιτοφτσέγκο. Ήδη έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Βαΐτσης. Καραγιάννης. Βαθιά παλιά του Καραγιάννη. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Δημητριάδης. Έκοψε προς τη μήνυμα το κεφάλι ο Καραταΐδης. Αποτελειώνει την απόκρουση ο Παχατουρίδης. Κλόπας δεν πέρασε, τον έκοψε ο Τσαλουχίδης. Λιτοφτσέγκο. Λιτοφτσέγκο. Καραγιάννης. Και φάουλ. Φάουλ που κάνει πάνω στον αμυντικό της ΑΕΚ ο Γιώργος Βαΐτσης. Εκτελεστής ο Σαβεύσκι. Κατευθείαν πάνω στον Εντίδη μπάλα. Προσθήνει μπαλιά από τον Σάβιτσεφ. Υποδικείται σε θέση offside ο Σαβίδης. Μπατίστα, Σαβεύσκι και Βασιλόπουλο συνδυάζονται. Σαβίδης. Σαβίδης βγάζει τη σέντρα. Κόβει τελικά ο Λιτοφτσέγκο. Ο Βασιλόπουλος συμμετείχε στην τελευταία επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Εκτελέσει και το πλάγι. Κόβει ο Βλάχος προς στιγμή. Κλόπα στρώνει στο Σαβεύσκι. Δεν πέρασε παλιά του Σαβεύσκι. Έκοψε ο Τσιαντάκης. Τσιαντάκης που έχει περιορίσει το ελάχιστο την δράση του Τόνι Σαβεύσκι. Αντικανονικά αυτή τη φορά ο Τσιαντάκης σταματάει το Σαβεύσκι. Πέρασε το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου. Το 1-1 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό παραμένει. Ο Σαβεύσκι θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Στο πρώτο δοκάρι ο Μανολάς. Μπατίστα, Μανολάς και Δημητριάδης. Τελικά έδιωξε ο Καραταΐδης. Σαβίδης μαρκάρεται δυνατά αντικανονικά από τον Γιούρι Σάβιτσεφ. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Πεσμένος στο έδαφος ο Κύπριος μέσω επιθετικός της ΑΕΚ. Ενώ ο Λεκ Μπλαχή θα κάνει την πρώτη του αλλαγή, θα περάσει στον αγώνα τον Νίκο Αναστόπουλο. Έναν από τους μεγαλύτερους κυνηγούς που ανέδειξαν τα ελληνικά γήπεδα. Θα εκτελεστεί όμως προηγουμένως αυτό το φάουλ από το Σαβίδη. Και μετά θα γίνει η πρώτη αλλαγή του αγώνα. Σαβίδης λοιπόν, είναι η κεφαλιά από τον Σαβεύσκι. Η μπάλα θα φύγει out. Πολύ μακριά από την εστία του Τάλι Κριάδη. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Εκτέλεση φάουλ από τον Σαβίδη. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Σαβεύσκι. Μπάλα ψηλά out. Φεύγει λοιπόν από τον αγώνα
Σάβιτσεφ. Και τη θέση του παίρνει ο Νίκος Αναστόπουλος. Έγινε λοιπόν η πρώτη αλλαγή του Όλεγκ Μπλαχίν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Σάβιτσεφ έδειξε κάτι καλό σε αυτά τα 62 λεπτά που έπαιξε. Αντίθετα ο Νίκος Αναστόπουλος, ειδικά όταν μπαίνει το τελευταίο ημίωρο, μας έχει συνηθίσει από την αρχή του πρωταθλήματος να σκοράρει. Βάιτσις κόβει πρώτου Σαββίδη. Κακό κοντρόλα τον Μπατίστα, πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως υπέδειξε και ο επόπτης, τον βλέπουμε εδώ, ο κύριος Λιάτσος. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Εντίδη. Κλόπας. Κερδίζει ο Τσιαντάκης πρώτου Αλεξανδρή. Κόβει ο Βασιλόπουλος. Σαββίδης. Σαββίδης είναι μόνος. Θα κάνει το σούτ ο Σαββίδης. Θα μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Δεν ήταν δυνατό το σούτ του Γιώργου Σαββίδη. Σαββίδης για τον Μπατίστα. Αφήνει αυτό στον Κλόπα. Προστινή μπαλιά για τον Δημητριάδη. Κοντά στον Δημητριάδη πάντα ο Καραταΐδης. Και πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Καραταΐδη, πρώτου Βασίλη Δημητριάδη. Εκτελεστής του πλάγιου θα είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Σαββίδης εδώ. Μπατίστα. Η παρέμβαση του Βλάχου παραχωρεί νέο πλάγιο στην ομάδα της ΑΕΚ. Πιέζουν οι γηπεδούχοι ζητώντας το δεύτερο γκολ. Παπαϊωάννου για τον Μπατίστα, έκοψε ο Βλάχος. Βαΐτσης για τον Τσαλουχίδη. Το άνοιγμα του Τσαλουχίδη για τον Γεννάντη Λιτοφτσέγκο. Λιτοφτσέγκο, μια μπροστινή μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Κόβει ο Καραγιάννης. Πίσω η μπάλα στον Μίνο. Μανολάς. Σαββεύσκι. Αναστόπουλος. Και κόβει ο Καραγιάννης σε πλάγιο. Τελειώ ο ίδιος Αναστόπουλος στο πλάγιο. Κερδίζει ο Αλεξανδρής. Παρέμβαση του Λιτοφτσέγκο. Αντικανονική. Σφυρίζεται αμέσως η παράβαση από τον κύριο Βοριά. Και φάουλ για την ΑΕΚ. Εκτελεί αμέσως ο Σαββεύσκι. Δημητριάδης και Καραταΐδης μονομαχούν. Αριστερά που σε επιτίθεται η ΑΕΚ. Κόβει ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Η σέντρα από τον Αλεξανδρή. Βλάχος διώχνει πιο μακριά από τον Βαΐτση. Μανολάς. Πλάγια η μπάλα. Βαΐτσης κόντρα με τον Βασιλόπουλο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Βασιλόπουλος στο πλάγιο. Μανολάς. Καραταΐδης παίρνει πάλι την κεφαλιά από τον Δημητριάδη. Στα ύψη μπάλα μετά το σούτ του Γιώργου Σαββίδη. Ο Γιώργος Σαββίδης που στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε σε 2-3 περιπτώσεις σε καλή θέση για να κάνει σούτ. Επικίνδυνο για την ευθεία του Καλικριάδη. Αλλά αστόχησε. Αναστόπουλος.
κόβει ο Μανόλας. Σαββίδης και Νεντίδης. Παίρνει την κεφαλιά ο παίκτης ΣΑΕΚ. Τσαλουχίδης τώρα. Σαββίδης κερδίζει την μπάλα. Παρέμβαση του Νεντίδη. Μαρκάρισμα από πίσω. Εν κανονική. Σαβεύσκι. Το άνοιγμα για τον Βασιλόπουλο που προωθείται. Βαΐτσης. Δυνατά η προβολή. Και ο Τσαλουχίδης παραχωρεί πλάγι. Βασιλόπουλος στο πλάγιο για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης μαρκάρεται από τον Εντίδη. Σαββίδης στο πλάγιο. Δημητριάδης που έχει σκιά του τον Κυριάκο Καραταΐδη. Δημητριάδης αφήνει για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος Σαββίδης. Φαουλ που κάνει ο Νίκος Νεντίδης πάνω στον αρχηγό της ομάδας ΣΑΕΚ. Ο Σαββίδης θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ. Και πάει μπάλα πάνω στον Νεντίδη. Είναι πλάγιο, το εκτελεί ο Σαββίδης. Μπατίστα. Μπατίστα προσπαθεί να αποφύγει τον Βλάχο και τον Νεντίδη. Έκοψε ο Παχατουρίδης. Βασιλόπουλος πίσω στον Καραγιάννη. Σαββεύσκι. Με κεφαλιά προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Δημητριάδη. Έκοψε ο Παχατουρίδης. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο. Μπατίστα πίσω η μπάλα στον Σαββίδη. Μπατίστα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ποδόσφαιρο τα τελευταία λεπτά τουλάχιστον. Δεν ταιριάζει με την αξία των δύο ομάδων και την αξία των ποδοσφαιριστών της βέβαια. Εδώ η δεύτερη αλλαγή του Όλεγκ Μπλαχίν. Θα είναι ο Κοφίδης που θα πάρει την θέση του Νέντιδη. Νέντιδης εδώ τον βλέπουμε να φεύγει προς τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού. Έκοψε ο Καραταΐδης, πήρε την κεφαλιά ο Αναστόπουλος, επαναφέρει ο Σαββεύσκι. Μακριά από το Τζιαντάκι. Μανολάς. Πίσω η μπάλα στον Μίνου. Και Μανολάς. Βαθιά μπαλιά από τον Μανολά για τον Αλεξανδρή. Κοντά στον Αλεξανδρή ο Παχατουρίδης. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Εκτέλεσε ο Αλεξανδρής. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει σωστά την μπάλα ο Νίκος Τσιαντάκης. Και έτσι έχουμε κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Σαββίδη στο κόρνερ. Δεν παίρνει ύψος η μπάλα, έγινε όμως το λάθος από τον Μινά Χατζίδη, από τον Κοφίδη. Κοφίδης που δεν έπιασε το σούτ όπως ήθελε για να αποκρούσει, έτσι παραχώρησε νέο κόρνερ. Εβδομικοστό δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελεστής ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτή τη φορά η μπάλα παίρνει ύψος, η κεφαλιά από τον Μανολά στέλνει την μπάλα κατευθείαν ψηλά, πολύ μακριά από την εστία του Ηλία Ταλικριάδη. Παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε σε επανάληψη την εκτέλεση του φάουλ του Σαββίδη και την κεφαλιά από τον Μανολά που έρθει την μπάλα ψηλά out.
είναι ο Βαΐτσης, αυτός που ήταν περνός στο έδαφος, αλλά δεν έχει τίποτα. Ο Βαΐτσης πήδησε διεκδικώντας την μπάλα ανάμεσα στους Μανολά και Αλεξανδρή. Χτύπησαν ο Αλεξανδρής με τον Βαΐτση, αλλά τελικά κανένας δεν έχει τίποτα. Συνεχίζουν και δύο το παιχνίδι κανονικά. Καραγιάννης βρίσκει τον Δημητριάδη. Σαββίδης προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κοντά του ο Κοφίδης. Βγάζει την σέντρα ο Σαββίδης, έδιωξε ο Τσαλουχίδης. Επαναφέρει ο Βασιλόπουλος. Και εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Καραγιάννης. Έκοψε ο Κοφίδης. Μανολάς που κάνει ένα λάθος και είναι το μαρκάρισμα πάνω στον Γεννάντη Λιτοφτσέγκο. Ο κύριος Βοριάς βγάζει από το τσεπάκι του την κίτρινη κάρτα. Εάν βέβαια ο Μανολάς ήταν τελευταίος παίχτης, τότε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς αυτό θα ήταν αποβολή. Αλλά από ό,τι είδαμε και στην επανάληψη, υπήρχαν και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ αριστερότερα από τη φάση. Εκτελέστηκε το φάουλ. Αλεξάνδρης προσπαθεί, κερδίζει ο Βλάχος. Σαββίδης. Κερδίζει ο Τσαλουχίδης. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Τροφοδοτεί τον Σαββέφσκι. Τρέχει κοντά τον Σαββίδης. Βαθιά παλιά του Σαββέφσκι για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής Παθακουρίδης δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και μια απόφαση του κύριου Μοριά. Προκαλεί τις διαμαρτυρίες των παιχτών της ΑΕΚ. Βλέπουμε πράγματι ότι ο Παχατουρίδης είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος την μπάλα. Αλλά βέβαια δικαιούται και αυτός ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος σε ένα τόσο κρίσιμο ντέρμπι. Υποδεικνύοντας out. Παραλαμβάνουμε ότι η διαιτησία του Σωτήρη Βοριά μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή. Αν εξαιρέσουμε βέβαια το τελευταίο λάθος του, που αντί να δώσει corner έδωσε out. Ο Μανολάς για τον Δημητριάδη. Αλεξανδρής για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος ελίσσεται ανάμεσα στους Κοφίδη, Αναστόπουλο και τελικά ο Κλόπας τροφοδοτεί τον Σαββίδη. Σαββίδης, κόβει ο Τσαλουχίδης, όμως ο Κοφίδης προκειμένου να κοντρολάρει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Αναστόπουλο χρησιμοποίησε το χέρι. Έτσι σταματάει η αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Ξανά είδαμε πως ο Κοφίδης χρησιμοποίησε το χέρι του για να κοντρολάρει την μπάλα. Έχουμε φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, εκτελεστής ο Σαββίδης. Κόβει Τσιαντάκης. Βαΐτσης, Σαββίδης. Κακή παλιά του Σαββίδη για το χώρο που κινιόταν ο Λιτοφτσέγκο. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Καραγιάννη. Καραγιάννη στο πλάγιο για τον Σαββέφσκι. Τσιαντάκης μπροστινή παλιά για το χώρο που κινείται ο Αναστόπουλος. Μανολάς πίσω η μπάλα στον Μίνου. Το βολέ από τον Μίνου.
Κεφαλιά από το Τζιαντάκι. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Σαββίδης μπροστινή μπαλιά. Κόβει ο Παχατουρίδης. Κεφαλιά από τον Μπατίστα. Νέα κεφαλιά από τον Παχατουρίδη. Το σούτ από τον Σαββεύσκι με το αριστερό πόδι. Μπάλα out. Αλλεπάλληλες διεκδικήσεις της μπάλας μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βλέπουμε εδώ κεφαλιά από τον Μπατίστα. Έκοψε ο Παχατουρίδης. Η μπάλα πήγε στο αριστερό πόδι του Σαββεύσκι. Έκανε αμέσως το σούτ. Απευθείας η μπάλα έφυγε out. Έντεκα λεπτά απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός πάντα στο 1-1. Και είναι ο Βαΐτσης τώρα που προσπαθεί να περάσει μπροστά, να πλησιάσει την περιοχή της ΑΕΚ, κόβεται από τον Καραγιάννη. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου με τα κουνάκι στέλνει ψύχρεμα την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Προστίνει μπάλα για τον Αναστόπουλο, βγαίνει ο Μίνου, χάνει την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια του Αναστόπουλου, πέφτει στο έδαφος ο Βαΐτσης, όμως ο κύριος Βοριάς δίνει κόρνερ. Ενώ στο έδαφος βρίσκεται πεσμένος ο Αντώνης Μίνου, ξαναβλέπουμε την έξοδό του, έχασε την μπάλα. Προσπάθησε εκεί και ο Μανολάς και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να φύγει μπάλα κόρνερ και να χτυπήσει ο Αντώνης Μίνου. Στο έδαφος λοιπόν ο Αντώνης Μίνου, έχουν συμπληρωθεί 34 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Αναστόπουλος και Βασιλόπουλος κοντά στη φάση. Έπεσε στα πόδια του Μίνου, χάνει την μπάλα. Τρέχει να βοηθήσει και ο Μανολάς. Προβολή από τον Μανολά, μπαίνει στη μάχη και ο Βαΐτσης. Πηδάει πάνω από τον Μίνου και τελικά σηκώθηκε ο Μίνου. Εκτελέσει και το κόρνερ, διώχνει ο Σαββίδης. Κοφίδης επαναφέρει. Είναι σε θέση offside ο Τσαλουχίδης. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Ο Τζίμις Μπατίκας εδώ θα μπει στον αγώνα με το νούμερο 13 και θα φύγει από τον αγώνα ο Φρανκ Λόπας. Φρανκ Λόπας που οι σημερινές γηπαιδικές συνθήκες δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδανικές για αυτόν. Εδώ Πατήκα στην πρώτη προσπάθεια, θα βγάλει τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή, ο Σαββίδης το σούτ. Γίνεται το σούτ από τον Σαββίδη, τελικά μπλοκαρίστηκε. Επιμένει και εδώ με τον Σαββεύσκι, ένα μακρινό σούτ και η μπάλα είναι out. Ο Τζίμις Πατήκας λοιπόν, εδώ ο Σαββεύσκι ο οποίος έκανε το τελικό σούτ. Έγινε το σούτ εδώ. Ο Σαββίδης δεν μπόρεσε να πιάσει, απομακρύνθηκε προς τη μήνη μπάλα. Τελικό σούτ με το αριστερό πόδι από τον Τόνι Σαββεύσκι. Η μπάλα έφυγε λίγο αριστερότερα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ευθείας του Ταλπίας. Όλα αυτά έγιναν στο 85, το 85ο λεπτό του παιχνιδιού. Αλεξανδρής. Αναστόπουλος. Κόβει ο Καραγιάννης. Μανολάς πίσω στον Μίνου. 4 λεπτά παιχνιδιού ακόμη. Και σε αυτά τα 5 τελευταία λεπτά είδαμε τον Όλεκ Βλαχίν να αλλάζει το αμυντικό του σχήμα. Δηλαδή πήρε τον Καραταΐδη από τον Δημητριάδη, τον έβαλε πάνω στον Πατίκα που μπήκε στο παιχνίδι. Ο Βλάχος παίζει τώρα τον Δημητριάδη. Και μια που ο Βλάχος έφυγε από τον Μπατίστα, τον πήρε τον Μπατίστα ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Αυτό είναι το αμυντικό σχήμα του Όλεκ Βλαχίν για τα τελευταία 4 λεπτά του παιχνιδιού και μετά την αλλαγή του Μπάγεβιτς. Κόβει ο Μανολάς. Κόβει ο Βλάχος μάλλον και είναι φάουλ επιθετικό του Βασίλη Δημητριάδη. Τώρα βλέπουμε τη φάση. Ήταν πράγματι ότι ο Δημητριάδης τράβηξε τον αντίπαλό του, τον Βλάχο, τον έριξε στο έδαφος. Ο Παχατουρίδης εκτελεί πλασαριστά το φάουλ στον τερατοφύλακα του Ταλικριάδη. Το βολέ από τον Ταλικριάδη. Κεφαλιά από τον Καραταΐδη.
Κοφίδης. Κερδίζει ο Πατσίκας, όπως κερδίζει και πάλι ο Κοφίδης. Καραταΐδης, βαθιά παλιά. Κόβει ο Καραγιάννης, τροφοδοτεί τον Σαβέρσκι. Διαντάκης. Σαβίδης, προσθέτει την παλιά για τον Αναστόπουλο. Κόβει ο Μανολάς. Ελέγχει ο Καραγιάννης και μείνει. Απομένουν δύο λεπτά παιχνιδιού ακόμη. Με βάση βέβαια την 90 λεπτή διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν ξέρουμε αν ο κ. Βοριάς θα κρατήσει καθυστερήσεις. Είχαμε βέβαια ένα-δυο τραυματισμούς. Κάποιες διακοπές για να προσταθούν τις πρώτες βοήθειες για σε παίχτες που τραυματίστηκαν. Και τον φάουλ στο πλευρά του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα είναι την μπάλα ο Νασόπουλος. Τελείτε το πλάγιο από τον Βασιλόπουλο, πίσω η μπάλα στον Μίνο. Τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Αναστόπουλος και Βασιλόπουλος μονομαχούν. Παρέβαση στο Λουχίδη. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο λοιπόν από τον Βασιλόπουλο για τον Σαβίδη. Βασιλόπουλος θα βγάλει με μία τη σέντρα. Κερδίζει την κεφαλιά ο Βλάχος από τον Δημητριάδη. Αμέσως η σέντρα από τον Βασιλόπουλο. Πατσίκας προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Το σούτα από τον Σαβίδη. Άστοχο η μπαλάου. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Πέφτει στο έδαφος. Υπήρξαν διαμαρτυρίες εδώ από την Ευτέρα σε αυτή τη φάση. Έγινε τελικά το σούτ από τον Σαβίδη. Μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Καλλικριάδη. Λιτοφτσέγκο. Έχασε την μπάλα από τον Αλεξάνδρη. Μπατίστα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Τσαλουχίδης. Κόβει ο Βασιλόπουλος. Μπατίστα. Παπαϊωάννου προωθεί την μπάλα προς τον χώρο που κινεί το Σαβέσκι. Η παρέμβαση του Τσιαντάκη και έχουμε φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε αμέσως το Σαβέσκι για τον Μπατίστα. Μπατίστα ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα είναι out. Έχει περάσει ήδη ένα λεπτό από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν θα αργήσει συνεπώς ο κύριος Βοριάς να σφυρίξει το τέλος του ντέρμπι. Το ελεύθερο από τον Παχατουρίδη και πράγματι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σωτήρης Βοριάς, ο Αθηναίος διαιτητής, σφυρίζει τη λήξη του ντέρμπι. ΑΕΚ και Ολυμπιακός εδώ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας ισόπαλοι με 1-1. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Γιώτη Τσαλουχίδη στο 37ο λεπτό. Ισοφάρισε η ΑΕΚ με τον Βασίλη Δημητριάδη στο 43ο λεπτό. Ένα παιχνίδι που ήταν μέτριο σε γενικές γραμμές. Κάτι βέβαια φυσιολογικό που απορρέει από την κρισιμότητά του. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, δεν πρόλαβε να κρατήσει την πρωτοπορία στο σκορ και την νίκη. Βέβαια ήταν...